Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Boss, εδώ στο MEA TV, είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα εδώ στο MEA TV. Λοιπόν, ακολουθήστε μας πρώτα απ' όλα στα social media, εδώ αυτό είναι το δικό μου εκεί name και μετά θα δείτε του MEA TV και θα μας ακολουθήσετε, ξέρετε τι να κάνετε. Και πάμε πολύ γρήγορα στα rap news, τσεκάρετε. Το δίλημα Drake versus hip-hop, μια βουτιά στα γεγονότα. Αυτό, παιδιά, είναι ένα πράγμα το οποίο συζητιέται εδώ και χρόνια και θα δείτε πολλά πράγματα τώρα τι συμβαίνει με τον Drake και ποια είναι η συζήτηση. Η τρέχουσα θέση του Drake στο hip-hop εξερευνάται στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Deep Dive του Hip Hop DX. Το βίντεο διάρκειας 24 λεπτών συνδυάζει τις σκέψεις του ίδιου του Drake για το στυλ και την καριέρα του με σχόλια άλλων που κυμαίνονται από τον Mos Def έως τον 50 Cent και τον Jim Jones για να προσπαθήσουν να απαντήσουν στην ερώτηση «Είναι ο Drake ακόμα hip-hop?». Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ανεξάρτητα από ποια μέτρηση επιτυχίας θέλετε να τον κρίνετε, πωλήσεις άλμπουμ, περιοδίες, νούμερα ροής, η επιτυχία του Drake απλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο Drake είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο πετυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών, σε οποιοδήποτε είδος. Κερδίζοντας λοιπόν κοντά στο μισό δισεκατομμύριο δολάρια στο δρόμο και όσον αφορά τις πωλήσεις άλμπουμ είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια, η ροή είναι πολλά δισεκατομμύρια και μόλις έφτασε σε ένα τρελό επίτευγμα ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Michael Jackson για τα περισσότερα νούμερο 1 κομμάτια. Ωστόσο, σε ένα είδος που η επιτυχία είναι τόσο πολυπόθητη, όπου ακόμη και οι θαυμαστές είναι πλέον συντονισμένοι στις πωλήσεις της πρώτης εβδομάδας και στις τοποθετήσεις στα chart του Billboard, φαίνεται ότι όσο πιο πετυχημένος γίνεται, τόσο περισσότερο hate τραβάει ο Drake. Και απόλυτα λογικό, έτσι. Ο πιο πρόσφατος γύρος συζητήσεων σχετικά με τη θέση του στη hip-hop απορρίφθηκε από τις διαβόητες πλέον δηλώσεις του Mos Def σε μια συνέντευξη. Και ο Mos Def λέει: «Ο Drake είναι pop για μένα», είπε ο ράπερ γνωστός πλέον ως Yasin Bey. «Υπό την έννοια ήμουν στο Target στο Houston και άκουσα ένα τραγούδι του Drake. Έτσι αισθάνθηκα ότι πολλή από τη μουσική του είναι συμβατή με τα ψώνια. Είναι συμπαθητική. Ότι είναι για να ψωνίζεις η μουσική του Drake. Του ταιριάζει, δεν μπορώ να πω ότι δεν ταιριάζει». Αμέσως, θαυμαστές και συνάδελφοι συμμετείχαν στη συζήτηση γιατί ειλικρινά εμφανίζεται αρκετά συχνά. Ο Jim Jones, ο Grandmaster Flash, ο 50 Cent και πολλοί ακόμη έχουν ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτοί οι τρεις συγκεκριμένα έχουν εκφράσει απόψεις που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις σκέψεις του Mos Def για το θέμα. «Θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών», είπε ο Jim Jones όταν ρωτήθηκε για τη θέση του Drake στο hip-hop. «Η συνάφεια που συνεχίζει να δείχνει κάθε χρόνο με το χρόνο, επιτυχία μετά από επιτυχία, δίσκο με δίσκο. Κάθε δίσκος που έχει βγάλει φαινόταν να γίνεται πολυπλατινένιος. Είναι πραγματικά σε αυτό από όλες τις γωνίες της μουσικής. Δεν μπορείς να πας πουθενά και να μην παίξουν μερικά από τα tracks του Drake για να ξεκινήσει το πάρτι». Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Jim Jones, είναι τρομερός καλλιτέχνης, έχει βγάλει τρομερά hits και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Τώρα, το θέμα είναι τι θεωρείς hip-hop και άμα είναι hip-hop. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά το κομμάτι του αν είναι hip-hop, εγώ θα πω ότι είναι ένα υβρίδιο μεταξύ hip-hop, R&B και pop καλλιτέχνη, όπου μπορεί να σου βγάλει βαριά hip-hop και trap, ας πούμε, ωραία κομμάτια και μπορεί να σου βγάλει απ' την άλλη, ξέρω εγώ, κάτι σαν το Hotline Bling που είναι πάρα πολύ R&B, πάρα πολύ γλυκούλικο και δεν είναι κάτι το οποίο θα τέριαζε στη hip-hop κουλτούρα. Παρ' όλα αυτά, κατά κόρον, νομίζω ότι είναι hip-hop καλλιτέχνης που παίζει μπάλα και σε άλλα. Βέβαια, είναι και το ότι η hip-hop έχει πάρα πολύ hype τα τελευταία χρόνια, οπότε τον συμφέρει και λίγο να είναι στη hip-hop κουλτούρα λίγο παραπάνω από τις υπόλοιπες, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι γύρω από αυτή την κουλτούρα μουσικά στα χρόνια αυτά τα οποία ζει, έτσι κι αλλιώς. Πάμε λοιπόν για ένα άλλο νέο, όπου η Λάρο έκανε το γύρο, βασικά έπαιξε βίντεο να κάνει το γύρο του ίντερνετ με τη Λάρο να κάνει βίντεο κλιπ στο Bronx, ενώ έχει beef με την Ice Spice και Ice Spice είναι από τον Bronx. Η Λάρο λοιπόν θα ήθελε να γυρίζει ένα βίντεο στο hood της Ice Spice στο Bronx, καθώς οι δυο τους φημολογούνται ότι έχουν beef.
Ενώ οι δυο τους δεν έχουν φτάσει ακόμα σε επίπεδο διαμάχης τύπου Νίκη Μινάζ και Μέγαν Διστάλιον, έχουν ανταλλάξει υποσυνείδητες σφήνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τραγούδια. Η Λάρεο εθεάθη τώρα να κάνει γυρίσματα για ένα επερχόμενο μουσικό της βίντεο στο Bronx, με πολλούς από τους θαυμαστές της A-Spice να σχολιάζουν την κίνηση. Κάποιος είπε: «Να μπιφάρεις με κάποιον και μετά να πηγαίνεις στη γειτονιά του με 1 εκατομμύριο σωματοφύλακες είναι απέσιο. Γιατί αν πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά, απλά μην πας καθόλου γιατί δεν σε κάνει να φαίνεσαι γκένγκστ». Ναι, ότι δεν σε κάνει να φαίνεσαι γκένγκστ με όλους τους security, ναι, άμα έχεις beef και πας μόνος σου ή με τους δικούς σου, respect. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Για να δούμε, θα παίξει το beef Λάρεο Ice Spice, θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά έχει πλάκα πως κάθε φορά, το έλεγα τις προάλλες, πως κάθε νεόφερτος θα παίξει beef με κάποιον παρόμοιό του για να έχει ενδιαφέρον. Πως σας έλεγα, ας πούμε, με τον MGK, ας πούμε, και τον Eminem, ξέρω εγώ. Και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα break και γυρνάμε γρήγορα πίσω για να μιλήσουμε για new releases εδώ στο House of Boys. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Buzz, είμαι ο Duke και όπως πάντα μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα. Λοιπόν, εδώ σας έχω new release, το οποίο είναι το Coming Home του Usher, που είναι ένα καινούριο άλμπουμ. Παίρνει hype ο Usher αυτόν τον καιρό, γιατί θα είναι σε λαϊβάκια, το ένα τ' άλλο, ή θα διαφήμιζε κάτι εσώρουχα, τα Skims από την Kardashian, τη Family, τέτοια σκηνικά, τον βλέπω παντού τελευταία. Λοιπόν, τι σας έχω εδώ πέρα λοιπόν, τσεκάρετε γιατί είναι χαμός εδώ σκαλέτα. Λοιπόν, μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ Coming Home του Usher. Πρόκειται για το 9ο στούντιο άλμπουμ του και περιέχει 20 κομμάτια. Αυτό είναι το πρώτο solo άλμπουμ του Usher εδώ και σχεδόν 8 χρόνια από το Hard to Love του 2016 και το πρώτο του στούντιο άλμπουμ μετά από 6 χρόνια από το A του 2018, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο άλμπουμ. Παράλληλα περιλαμβάνει συνεργασίες από Burna Boy, από Summer Walker, από 21 Savage, από Laro, The Dream, Her, Feels και Jungkook. Ο Usher δήλωσε ότι αυτός και η ομάδα κατέβαλαν πολλή δημιουργικότητα και προσπάθεια στον δίσκο προκειμένου να αφηγηθούν μια ιστορία που είναι ανοιχτή σε ερμηνεία και έχει σκοπό να συνδεθεί με τους ανθρώπους. Το εξώφυλλο του CD περιλαμβάνει μια πλήρη φωτογραφία του κεφαλιού του Usher. Θέλω να μας θυμίσει ποιος είναι ο Usher. Ο Usher, παιδιά, ήταν πάρα πολύ hot στις αρχές των Thousands. Ήταν ένας R&B καλλιτέχνης, ο οποίος έδειχνε συνεχώς ότι μπορούσε να κάνει club hits και radio hits το ένα μετά το άλλο. Βέβαια, πέρασαν οι καιροί και εντάξει, όπως όλα και αυτό αλλάζει. Τώρα όμως να σας πω ότι ο Tokel, ο καλλιτέχνης που έχει αφήσει το δικό του μουσικό στίγμα στο χώρο της τραπ, παρουσιάζει ένα νέο προσωπικό δίσκο το 11-11, αλλά και όλα τα iconic hits της προηγούμενης πενταετίας σε ένα 360 live show χωρίς προηγούμενο, στις κλειστές εγκαταστάσεις του ΆΚΑ την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου. Μαζί του στο stage ο Fly Low, η Lilla, ο Rack, ο Roran και πολλοί ακόμα special guests σε έκπληξη στο μεγαλύτερο συναυλιακό event της χρονιάς. Το MAD είναι χορηγός επικοινωνίας, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο Instagram του MAD για τα τελευταία νέα. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, σε μερικά βίντεο clips και μετά γυρνάμε γρήγορα πίσω για Rappers on Media. One. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Boys. Είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε εδώ για τη hip hop κουλτούρα και συγκεκριμένα τώρα θα μιλήσουμε για Rappers on Media. Λοιπόν, τα dates των Grammys του 2024 που μας τράβηξαν την προσοχή. Τα Grammys 2024 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία και πέρα από τις εμφανίσεις και τα βραβεία, το ενδιαφέρον μας τράφηκε και στα dates που υπήρχαν στο χώρο τη βραδιά εκείνη. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε τη λίστα από το νούμερο 1 ζευγάρι. Το ένα είναι το 2, Beyoncé με Jay-Z, καθώς είναι ένα από τα πιο iconic ζευγάρια εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία ποτέ δεν απογοητεύουν με τις εμφανίσεις τους. Στη συνέχεια μας απασχόλησε ο Lil Durk με την κοπέλα του, όπου ο ίδιος επέλεξε ένα χρωματιστό πουκάμισο με γυαλιά ηλίου, ενώ η κοπέλα του, η India Raya, επέλεξε ένα total black outfit. Εδώ βλέπουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το matchy-matchy outfit που έκανε η Victoria Monet με την κόρη της και στο πλευρό της ο σύζυγός της, ο John Gain.
Το φόρεμα που επέλεξε να σετάρει με την κόρη της ήταν Versace και τα κοσμήματα που φόραγε ήταν Bulgari. Η ίδια, πέρα από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τους παπαράτσι, επέλεξε να τις ανεβάσει και ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ωστόσο, αρκετό ενδιαφέρον είχε η Hailey Berry με τον DDG, όπου εμφανίστηκαν με σχετικά απλό look και τράβηξαν αμέσως όλα τα βλέμματα επάνω τους. Όπως και να έχει, κάθε χρόνο εμφανίσεις απασχολούν το ενδιαφέρον, οι φετινές όμως φαίνεται να ήταν κάτι πιο απλό από άλλες χρονιές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πιο grande πράγματα. Είναι λίγο πιο humble πλέον. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break τώρα και θα γυρίσουμε γρήγορα πίσω για να μιλήσουμε για behind the scenes εδώ στο House of Boys. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boys, είμαι ο Τζιου και τώρα θα μιλήσουμε για behind the scenes για ένα πολύ ωραίο τραγούδι που με σουρανούσε πριν ένα χρόνο, το Astronaut in the Ocean από Masked Wolf. Το Astronaut in the Ocean είναι ένα τραγούδι του Αυστραλού rapper Masked Wolf, αρχικά κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 19 και συνέχεια επανακυκλοφόρησε από την Elektra Records στις 27 Οκτωβρίου του 2020. Μετά από την επανακυκλοφορία του, το τραγούδι σημείωσε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 4 στα charts της Αυστραλίας και στο νούμερο 6 στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Billboard Hot 100. Βλέπετε παράλληλα εδώ το υπέροχο βίντεο κλιπ του. Παράλληλα κυκλοφόρησε ως το βασικό σύνολο από το mixtape του το Astronomical και το Σεπτέμβριο του 2021 το τραγούδι προσθέθηκε στη λίστα δισεκατομμυρίων ροών άπρα για το επίτευγμά του. Mm-hmm. Στα μουσικά βραβεία Άρια του 2021, το τραγούδι προτάθηκε για το τραγούδι της χρονιάς, την καλύτερη κυκλοφορία hip-hop και το Breakthrough Artist Release. Ο Masked Wolf ήταν υποψήφιος για τον καλύτερο. Κλείσουμε το σημερινό House of Boss και θα ανανεώσουμε εννοείται Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στο MEA TV 9 με 10 για να βλέπετε τα πάντα για τη hip-hop κουλτούρα. Μέχρι τότε, να είστε τέλεια. Peace.